Δίμηνη παράταση στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας προανήγγειλε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, κάνοντας γνωστό ότι η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει εντός της εβδομάδας. Η νέα προθεσμία εκπνέει στις 28 Φεβρουαρίου. Θα δώσουμε παράταση μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του 2023. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του 2023 θα δώσουμε παράταση. Πότε θα γίνει αυτό δεν το ξέραμε. Αυτή την εβδομάδα. Θα ανακοινωθεί αυτή την εβδομάδα και οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα για 2 μήνες παράταση για να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας. Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να παρατείνει τον χρόνο καταβολής των τελών κυκλοφορίας ανακουφίζει προσωρινά εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων που μέχρι το τέλος του χρόνου καλούνται να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες των ημερών. Καλά είναι να βοηθήσει λίγο το κόσμο. Όποιος μπορεί να το πληρώσει νωρίς, καλά θα είναι. Γιατί δεν περιμένουμε να γίνουμε καλύτερα, προς το χειρότερα πάμε όλοι. Έτσι, γιατί θα πληρωθούν. Δηλαδή, αυτά είναι οι κοροϊδίες, περιπέζουν τον ελληνικό λαό. Πολλοί από τους κατόχους οχημάτων πάντως έχουν ήδη καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας, ενώ άλλοι εκτιμούν πως η παράταση δεν ωφελεί. Είναι ωστόσο η πρώτη φορά που ανακοινώνεται παράταση τόσο πρόωρα. Πάλι δεν πληρωθούν. Θα πληρωθούν έτσι κι αλλιώς. Θα τα πάρουν. Για 10 μέρες και ένα μήνα μπρος ή πίσω το ίδιο κάνει. Δεν θεωρείτε ότι εξυπηρετεί τον κόσμο? Δεν εξυπηρετεί. Άμα σου τα κάνουν δώρο, είναι εντάξει. Άμα δεν πληρώσει. Το ίδιο είναι. Και να αλλάζει τίποτα. Τζάμπα δεν είναι. Λεφτά θα πληρώσει. Δεν σας ανακουφίζει κάπου επειδή τώρα έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια πίεση λόγω των ημερών? Τίποτα. Μέχρι τώρα τίποτα. Υπενθυμίζεται πως η μη έγκυρη αποπληρωμή των τελών κυκλοφορίας επισύρει πρόστιμο το οποίο ισούται με το 100% των τελών που αναλογούν στο όχημα. Αν πρόκειται για δίκυκλο, τρίκυκλο γιοταχή ή επιβατικό γιοταχή, το ύψος του προστίμου είναι ισόποσο των τελών. Αν το όχημα είναι επιβατικό δημοσίας χρήσης ή φορτηγό ή λεωφορείο, το πρόστιμο είναι το ίμιση των τελών, ενώ σε 30 ευρώ αν έρχεται το πρόστιμο, αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότερα από 30 ευρώ. Έως τις 28 Φεβρουαρίου παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής σειράς τροποποιητικών δηλώσεων, αναδρομικών και ανίσπρακτων αποδοχών προηγούμενων ετών.